επειδή εξεύρω την προθυμίαν σας, την οποίαν καυχόμεν περί ημών προς τους Μακεδόνας, ότι η Αχαΐα ετοιμάστη από πέρυσι και ο ζήλος σας διήγηρε πολλούς. Έπεμψα δε τους αδελφούς, δια να μη ματαιωθεί ως προς τούτο, ή δια σας καύχησης ημών. Δεν είστε, καθώς έλεγον, ετοιμασμένοι. Μήπως εάν έλθω συμμετεμού Μακεδόνες και σας εύρωσιν ανετοίμους, κατεσχυνθόμεν εμείς, δια να μη λέγομεν εσείς, εις την πεποίθηση ταύτην της καυχήσεως. Αναγκαίων λοιπόν εστοχάστην να παρακαλέσω τους αδελφούς να έλθω συ πρώτερον εις εσάς και να προετοιμάσω και να προετοιμάσω συν την προϋποσχεθήσαν ελεημοσύνη σας, ώστε να είναι έτοιμη αυτή ούτως ως ελεημοσύνη και ουχή ως πλεονεξία. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλία θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπηνη εξ ανάγκης, διότι των ηλαρών δότι αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εμπαντή πάσαν αυτάρκειαν να περισσεύετε εις πάνεργων αγαθών, καθώς είναι γεγραμμένον, εσκόρπισεν έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις το Σπύροντα και άρτων προστροφήν, ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει το σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας. Πλουτιζόμενοι κατά πάντα, εις πάσαν ελευθεριότητα, ή της εργάζεται δημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Διότι η διακονία της περισσίας ταύτης, ουχή μόνο προς αναπληρή τα στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών προς τον Θεόν. Επειδή δοκιμάζοντες την διακονία ταύτην, δοξάζουσι τον Θεόν δια την υποταγήν της εις το Ευαγγέλιον του Χριστού ομολογίας σας και δια της ελευθεριότητος της προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως. Και δια της υπέρημον δε είσαιος αυτών, ήτινε σας επιποθούσι δια την προς εσάς υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού, χάρις δε εις τον Θεόν δια την ανεκδιήγητον αυτού δωρεάν. Αμήν. Συνεχίζοντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του προς τους Κορινθίους σε σχέση με την προσφορά την υπέρ τους Αγίου, των Αγίων, λέγει ότι δεν χρειάζεται υπέρ της διακονίας της υπηρεσίας αυτής να σας γράψω κάτι περισσότερο, γιατί ξέρετε και γνωρίζω ότι ξέρετε από την προθυμία την οποία ενδείξατε όταν μάθατε τη στέρηση και την ανάγκη των Αγίων στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, ενδείξατε προθυμία μεγάλη, ώστε ο ζήλος σας αυτός για τη βοήθεια και για την προσφορά στις ανάγκες και στις στερήσεις των αδελφών διήγηρε πολλούς και ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Όμως δεν ησυχάζει, αδελφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος με την προθυμία που έδειξαν οι Κορίνθιοι, γιατί η προθυμία δεν είναι αρκετή. Δεν είναι αρκετό το θέλω, αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός είναι εν τέλει το πράτο. Γιατί πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού με μεγάλο ζήλο, με μεγάλη όρεξη για όλα τα πράγματα, αλλά όταν έρθει η ώρα της πραγματοποίησης, τότε η καρδιά μας, που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, η καρδιά μας αντιστέκεται, ώστε παρόλη την προθυμία και την και το θέλημα το οποίο εκφράζουμε, όταν έρχεται η στιγμή του έργου, εκεί διστάζουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, που θέλει η μισθαποδοσία του Θεού στους αδελφούς του στην Κόρινθο να είναι μεγάλη, μεριμνά για να μην συμβεί αυτό το οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει στους ανθρώπους, δηλαδή πώς ξεκινάνε και πώς τελειώνουν. Γι' αυτό και μεριμνά για να τους βοηθήσει. Γι' αυτό το λόγο
έστειλα, λέει στο 3 εδάφιο, τους τρεις αυτούς αδελφούς που διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τον Τίτο που είναι Απόστολος του Χριστού, συνεργός μας και κοινωνός μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, και δύο αδελφούς που είναι όχι Απόστολοι του Χριστού αλλά Απόστολοι των Εκκλησιών, απεσταλμένοι των Εκκλησιών που εψηφίστησαν ποιοι θα πάνε, να αποφασίσαμε να τους αποστείλουμε στην Κόρινθο ώστε να σας προτρέψουν, να σας βοηθήσουν την προθυμία που έδειξαν να την εκτελέσουν, ώστε να μη ματαιωθεί ως προς τούτο η καύχησή μας. Γιατί εμείς καυχηθήκαμε εδώ στη Μακεδονία ότι όταν ακούσατε τις ανάγκες που έχει η Εκκλησία, αμέσως εκδηλώσατε μεγάλη προθυμία. Για να μην λοιπόν ματαιωθεί αυτό το καύχημά μας, και ιδιαίτερα γιατί καυχηθήκαμε και προς τους Μακεδόνας για σας, ώστε να μην κατεσχυνθούμε σε αυτούς τους αδελφούς μας εν Μακεδονία, αλλά και εσείς να μην κατεσχυνθείτε, γι' αυτό και αποστείλαμε εκ των προτέρων, είναι η πρόβλεψη, η πρόνοια. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, έχει και διακρίνεται για την πρόνοια, για τη θεία πρόνοια. Έχει θεία πρόνοια για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Έχει προνοήσει το οτιδήποτε θα συναντήσεις μπροστά σου, και έχει προνοήσει τη λύση και το αγαθό. Αλλά και ο χριστιανός επιβάλλεται να έχει πρόνοια, να προνοεί τα του εαυτού του και στα πνευματικά και στα υλικά, αλλά να προνοεί και τα του οίκου του, αλλά να προνοεί και τα της Εκκλησίας που τον πρόσθεσε, να προνοεί και στους αδελφούς του, και μάλιστα συγκεκριμένα για τον κάθε έναν από αυτούς, με μεγάλη φροντίδα, όπως ο Παύλος απέστειλε τους τρεις με πρόνοια, μην τυχόν και δεν φτάσουν στο ποθητό αποτέλεσμα οι Κορίνθιοι. Είναι ανάγκη, αδελφοί, να προνοούμε. Προνοούμε με βάση την προσευχή και την εξήτηση, αλλά και με βάση αυτά που ο Θεός μας φανερώνει μέσα από τις καταστάσεις. Ένα μικρό παράδειγμα. Πολύ μικρό. Αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας διέρχεται έναν μεγάλο κίνδυνο. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Θεός βέβαια προνοεί, αλλά πολλές φορές προνοεί μέσα από τη δική μας πρόνοια, μέσα από τη δική μας φώτιση. Γι' αυτό και σαν Εκκλησία, εμείς, το Πρεσβυτέριο εννοώ, αποφασίσαμε και αυξήσαμε τις προμήθειες της Εκκλησίας, γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη. Αλλά και σαν οικογένειες πρέπει να έλθει αυτή η πρόνοια στη ζωή μας. Όχι με συνθήκες πανικού ή φόβου, γιατί η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο, αλλά με συνθήκες σοφίας και σύνεσης. Εκεί που αγοράζετε ένα πράγμα, τώρα αγοράστε δύο και το ένα φυλάξτε το. Εκεί που αγοράζετε δύο, τώρα αγοράστε τέσσερα. Και τα δύο καταναλώστε, τα δύο φυλάξτε τα. Και φυλάξτε τα με αγαθή πρόνοια, αλλά προσέξτε, όχι για τον εαυτό σας μόνο, αλλά για κάθε αγαθό έργο που ο Θεός έχει προετοιμάσει να περπατήσετε. Είναι απόλυτη ανάγκη στη ζωή μας να έχουμε αγαθή πρόνοια.
Ο Θεός, θυμάστε τι είπε στον Ιωσήφ. Θα υπάρχουν 7 χρόνια αυθονίας, αλλά θα υπάρχουν και 7 χρόνια ταλαιπωρίας. Προνόησε τι να κάνεις. Ο χριστιανός λοιπόν είναι προνοητικός, γιατί είναι μιμητής του Θεού. Αλλά όχι δια το ίδιον αυτού συμφέρον, όπως ο Θεός προνοεί για τους άλλους, έτσι και ο χριστιανός είναι προνοητικός βασικά για τους άλλους. Για την οικογένειά του, για τους αδελφούς του και για κάθε έναν που ο Θεός θα φέρει μπροστά του, που να έχει στέρηση ανάγκη. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν προνοεί ώστε το αγαθόν που υπήρξε μέσα στην καρδιά των Κορινθίων με προθυμία να γίνει πραγματικότητα όταν θα έρθει ο κατάλληλος χρόνος. Ώστε αναγκαίον στοχάζομαι, ακούτε τι λέει, είναι ανάγκη σκέφτομαι να παρακαλέσω τους τρεις αυτούς αδελφούς να έρθουν προς εσάς προηγούμενα για να προετοιμάσουν μαζί με σας την προϋποσχεθήσα από σας ελεημοσύνη σας. Είναι αναγκαίο να έχω αγαθή πρόνοια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς λέμε, μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι αναγκαίο να έχουμε αγαθή πρόνοια, βλέποντας, ακούγοντας, αλλά ιδιαίτερως προσευχόμενοι, ώστε η ελεημοσύνη που υποσχεθήκατε να είναι έτοιμη στον καιρό της, όχι μετά, μετά τέλειωσε, είναι αργά, στον καιρό της να είναι έτοιμη. Η ελεημοσύνη που έχετε υποσχεθεί, ώστε να γίνει με γενεοδορία προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά αναγκαστική. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι που προσφέρει ο άνθρωπος ό,τι προσφέρει. Τσιγκουνιά, γκρίνια από αναγκασμό ή χαρά, γενεοδορία με όλη την καρδιά του. Για, και λέει ο Απόστολος Παύλος, για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να ξέρετε μέσα από τη φυσική ζωή των ανθρώπων ότι ο Σπύρον με φιδωλία θα θερήσει και ο Σπύρον με αφθονία θα θερήσει. Είναι ανάγκη μέσα από αυτή, από το αυτό το φυσικό παράδειγμα να καταλάβετε ότι όταν ο γεωργός, ο αγρότης σπέρνει, δεν λέει θα σπείρω δύο σπόρους, αλλά βάζει στο χέρι του και σπέρνει με αφθονία. Γιατί? Γιατί όσο μεγαλύτερη αφθονία έχει στο να σπείρει, τόσο μεγαλύτερη αφθονία θα έχει στο να θερήσει. Σπέρνει 100 σπόρους, θα θερήσει 100 επί 100. Ώστε η σπορά του με αφθονία θα του εξασφαλίσει από το θερισμό με αφθονία αφθονία στο να απολαύσει αυτός και να φάγει και αφθονία στο να έχει να ξανασπείρει ώστε να θερήσει ακόμη περισσότερο. Αυτός ο φυσικός απαράβατος νόμος που το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι γεωργοί και οι αγρότες, τον ήξερα πάρα πολύ καλά εγώ όταν ο πατέρας μου ήμουν μικρός, έκανε αυτή τη δουλειά, πώς έσπερνε. Δεν τσικουνευότανε στο σπόρο, γιατί ήξερε ότι όσο πιο πολύ σπόρο ρίξει, τόσο πιο πολύ θα έχει να φάει και τόσο πιο πολύ θα έχει να συνεχίζει να σπέρνει. Εάν σπείρει λίγο, και λίγο θα φάει και λίγο σπόρο θα έχει για μετά. Αυτός λοιπόν ο φυσικός νόμος, έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, να μας αποκαλύψει
ότι είναι απολύτως ο ίδιος και στα πνευματικά. Σπέρνεις με φιδωλία στα πνευματικά. Με φιδωλία θα θερίζεις. Πού? Σε όλα. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, παραστήσατε το σώμα σας θυσία ζώσα, ευάρεστο εις τον Θεό, ή τι είναι η λογική σας λατρεία. Πόσο διαβάζεις το Λόγο του Θεού, παραδείγματος χάρη, όσο πιο πολύ διαβάζεις, τόσο πιο πολύ θα τρως και τόσο πιο πολύ θα έχεις να μεταδίδεις. Λίγο διαβάζεις, λίγο θα τρως, λίγο θα έχεις να δώσεις. Πολύ διαβάζεις, πολύ θα τρως, πολύ θα έχεις να δώσεις. Πόσο προσεύχεσαι, λίγο, λίγα θα παίρνεις, λίγα θα δίνεις. Πόσο σπέρνεις την προσευχή, πολύ, πολλά θα παίρνεις, πολλά θα δίνεις. Πόσα προσφέρεις σε παρηγοριά, σε ενίσχυση, σε αγάπη στον αδελφό σου, στον πλησίον σου, στον εχθρό σου, λίγα προσφέρεις, λίγα θα απολαμβάνεις και λίγα θα έχεις την επόμενη φορά να προσφέρεις. Η προθυμία της σποράς και η προθυμία της προσφοράς, όταν συνοδεύεται από αντίστοιχη και μεγαλύτερη ενέργεια, τόσο περισσότερο θα απολαμβάνεις εσύ από αυτά που έσπηρες και τόσα περισσότερα θα μπορείς να ξανασπέρνεις, να ξαναπροσφέρεις. Γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, εσκόρπισε, έδωκε εις τους πέννητες και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Άρα λοιπόν ο πνευματικός νόμος της προσφοράς δεν έχει μόνο την ανταπόδοση της συγκεκριμένης προσφοράς, αλλά έχει και την μισθαποδοσία από το Θεό της δικαιοσύνης στην αιώνια ζωή. Καθένας λοιπόν, επειδή δεν θέλει να γίνεται ο Θεός τίποτα με το ζόρι το αγαθόν μας, δια να μην είναι το αγαθόν σου ως κατ' ανάγκην, λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά εκουσίως, ώστε να έχει ανταπόδοση. Αλλιώς, αν γίνεται κατ' ανάγκην, δεν έχει καμία ανταπόδοση. Χάνεται, πέταξε, σαν να μην έγινε ποτέ. Αν γίνεται με χαρά και με όλη μας την καρδιά, τότε θα έχει ανταπόδοση, γιατί τον ηλαρόν, το χαρούμενο δότη, αγαπάει ο Θεός. Εάν όμως η προσφορά μας είναι με λύπη και εξ ανάγκης, η προσφορά έχει αποτέλεσμα εκεί, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα εδώ. Έχει αποτέλεσμα στο λαμβάνοντα, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα στον δίδοντα. Πνευματικός νόμος απαράδεκτος, με αποτέλεσμα. Όταν η προσφορά μας, και επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε προσφορά μας, είτε πνευματική, είτε φυσική, είτε υλική, όταν η προσφορά μας γίνεται όχι με λύπη εξ ανάγκης, αλλά με χαρά, γνωρίζοντας ότι ο πνευματικός νόμος του σπορέα, του σπύροντα και του θερίζοντα ισχύει σε κάθε πνευματική προσφορά, τότε μας βεβαιώνει ο αψευδής και δεόπνευστος Λόγος του Θεού ότι δυνατός είναι ο Θεός να περισσεύσει, προσέξτε τη λέξη, απόλυτες καθ' υπερβολήν. Δυνατός είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς. Ακούτε, όταν σπέρνουμε με χαρά
και με αυθονία και εκουσίως, τότε ο Θεός είναι δυνατός να περισσεύσει στη ζωή μας πάσαν χάρη. Σε όλα τα πράγματα της ζωής μας να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Κοιτάξτε αδερφοί, πόσο διαφορετική είναι η ζωή αυτού που εσκορπίζει και δίδει στους πέννητες από αυτόν που τσιγκουνεύεται, κρατάει και το χέρι του έχει καβουράκια που λένε οι άνθρωποι. Δεν μιλάω όμως μόνο πνευματικά. Ποια διαφορά, διαφορετική ζωή. Ο Θεός είναι δυνατός σε αυτόν τον άνθρωπο που σπέρνει με αυθονία, και θέλω να το πιστέψουμε αυτό αδελφοί σήμερα, είναι πνευματικός νόμος απαράβατος. Αυτός ο άνθρωπος που σπέρνει με αυθονία και με μεγάλη χαρά και εκουσίως απολαμβάνει την περίσσια από το Θεό πάσας χάρης, ώστε έχοντες πάντοτε, τις λέξεις είπαμε να προσέξουμε σήμερα, έχοντες πάντοτε, όχι σήμερα, αύριο, χτες δεν έχουμε, θα αύριο θα έχω, έχοντες πάντοτε εν παντί σε κάθε πράγμα πάσαν αυταρκίαν εις το να περισσεύει εις πανέργων αγαθών. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εις πανέργων αγαθών. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα στην επιστολή του προς Φιλήμωνα, έναν αδελφό που τον αγαπάει πάρα πολύ και γνωρίζει ότι είναι πιστός και γεμάτος από αγάπη, του λέει προσεύχομαι για να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής δια της φανερώσεως παντός καλού έργου μέσα σου στον Χριστόν Ιησούν. Υπάρχει λοιπόν δηλαδή πίστης χωρίς έργο, είναι νεκρά. Υπάρχει πίστης με έργα που είναι ζωντανή, αλλά και υπάρχει και πίστης ενεργής που είναι συνεχόμενη. Ένας άνθρωπος λοιπόν είναι συνεχόμενα πιστός, με έργα πίστεως, αλλά συνεχόμενα πιστός με έργα πίστεως. Το αποτέλεσμα, επειδή η πίστης του είναι ενεργής, ο Θεός θα είναι δυνατός αυτό να περισσεύει εις πάσαν χάριν, έχοντες πάντοτε και για κάθε πράγμα πάσαν αυτάρκιαν για να περισσεύουν εις πανέργων αγαθών. Σε αυτό θέλω να μείνουμε αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι μια μεγάλη αλήθεια και ένα μεγάλο μυστικό. Πίστης ενεργής, αλλά δια της φανερώσεως του Θεού. Ο Θεός όταν μας αναγέννησε, μας βεβαιώνει ο Λόγος Του, προετοίμασε δι' ημάς έργα αγαθά δια να περπατώμεν εις αυτά, στον κάθε έναν ξεχωριστά, διαφορετικά έργα, για να περπατάμε σε αυτά, ώστε πλουσίως να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών και ο μισθός μας να είναι πλήρης. Αλλά αυτά τα έργα τα αγαθά, ο άνθρωπος τα χάνει, χάνει την ευκαιρία να περπατάει σε αυτά, είτε από μέριμνες, είτε από την επιθυμία της καρδιάς του, είτε από τη λογική του, είτε από την αδιαφορία του, είτε από την έλλειψη της προσευχής και της επίγνωσης του θελήματος του Θεού. Είναι δηλαδή σαν να έχει ο Θεός ετοιμάσει μπροστά μας πράγματα μεγάλα και σπουδαία και εμείς διαβάζουμε την εφημερίδα μας, περπατάμε και δεν βλέπουμε τίποτα. Καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση, βλέπουμε και δεν βλέπουμε τίποτα. Και φτάνουμε στο τέλος, γιατί κάποια στιγμή έρχεται το τέλος, και το αποτέλεσμα, εάν θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, ως διαπυρός. Ενώ, εάν προσευχόμαστε, και σας προτρέπω, είναι
αυτό που μου δίδαξε ο Θεός ευθύς εξ αρχής και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Με επίγνωση ότι κάθε μέρα έχει ετοιμάσει ο Θεός ωραία πράγματα, μεγάλες ευκαιρίες για να σας ευλογήσει. Να το πω πιο σωστά, για να σε ευλογήσει. Εάν προσεύχεσαι το πρωί και λες και ζητάς, δώσε μου Χριστέ μου φανέρωση, φώτιση για αυτά τα έργα, τα αγαθά που έχεις ετοιμάσει για μένα, ώστε να μην φύγουν από μπροστά μου τζάμπα, αλλά να τα εκπληρώσω με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τότε ο άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος είναι δούλος του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δηλαδή να ζώμεν κατά το Πνεύμα, να έχουμε αναγεννηθεί, να έχουμε βαφτιστεί εν ύδατι και εν Πνεύματι Αγίω, να αρχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά μέχρι εκεί. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε έχουμε τον καρπό μας, τον προσωπικό, τον καρπό μας τον οικογενειακό, τον καρπό μας τον εκκλησιαστικό, τον καρπό μας στη ζωή μας, εις αγιασμόν το τέλος μας δε, ζωή αιώνιος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος θέλει, ειδικά στην επιστολή του Φιλήμωνα, και ο Φιλήμωνας και ο Νήσιμος να είναι και να γίνουν χρήσιμοι. Και χρήσιμος είσαι μόνο όταν περπατάς ακριβώς σε αυτά που έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Χρήσιμος τον εαυτό σου πρώτα-πρώτα. Είμαι χρήσιμος τον εαυτό μου. Δηλαδή οικοδομούμε, ευλογούμε, σπέρνομαι αυθονία και θερίζομαι αυθονία. Έχω πάσα αυτάρκεια για κάθε έργο αγαθό. Πρώτον λοιπόν χρήσιμος στον εαυτό σου, αλλά ταυτόχρονα χρήσιμος στον αδελφό σου. Χρήσιμος. Υπάρχουν χριστιανοί αχρηστοί και για τον εαυτό τους και για τα αδέλφια τους, αλλά και χριστιανοί χρήσιμοι και για τον εαυτό τους, ώστε να αυξάνει και να οικοδομείται πνευματικά, αλλά και να στηρίζει, να ενισχύει και να παρηγορεί και να βοηθάει και να κάνει ό,τι χρειάζεται για τον αδελφό του. Αλλά ταυτόχρονα είναι χρήσιμος και για τον πλησίον του, για την οικογένειά του, για τη συγγένειά του, για τους συναδέλφους του, για τους γείτονες, χρήσιμος χριστιανός. Και εν τέλει είναι χρήσιμος και για τους εχθρούς του, και για αυτούς που τον μισούνε, τον κατηγορούνε, γιατί μπορείς να γίνεις εχθρός τους εχθρούς σου, να κατηγορείς αυτούς που σε κατηγορούνε, να μισείς αυτούς που σε μισούνε και να κακοποιείς αυτούς που σε βλάπτουνε. Να γίνεις χρήσιμος για τους, ας το Παναγιώτη, για τους πλησίον σου, για τους εχθρούς σου, και εν τέλει χρήσιμος, καρποφόρος, αποτελεσματικός για τον Χριστό και για τη δόξα του Θεού. Και όλα αυτά με μία μικρή προσευχή, αλλά με επίγνωση. Κύριε, φανέρωνέ μου από εδώ και στο εξής τα έργα, τα αγαθά που έχεις προετοιμάσει για μένα, να περπατήσω, να εκπληρώσω και να σε δοξάζω. Είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο, αυτός ο χριστιανός, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είναι τόσο αποτελεσματικός και καρποφόρος, γιατί έχει καταλάβει τα μεγάλα μυστικά του Ευαγγελίου, τους πνευματικούς νόμους. Δεν ζητεί τα δικά του, τα των άλλων. Δεν φροντίζει για την οικογένειά του, φροντίζει για τα έργα που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Υπάρχει λοιπόν χριστιανός που τον αποστέλει η καρδιά του,
που περπατάει όπως αυτός θέλει, όπως αυτός υπολογίζει, όπως αυτός λογαριάζει και σκέφτεται, και υπάρχει και χριστιανός που προσεύχεται και ζητάει από το Θεό. Κατά πάντα, δεν χρειάζεται Μιχάλη μου, δεν χρειάζεται, και ζητάει από το Θεό κατά πάντα να του δώσει φανέρωση και αποκάλυψη για το ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει, ποια έργα είναι αυτά που του έχει δώσει ο Θεός για να τα εργαστεί. Και έτσι αυτός ο χριστιανός είναι χρήσιμος, όπως είπαμε και επαναλαμβάνω, για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για την εκκλησία, για τους εχθρούς του, για το Χριστό και για τη δόξα του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα, αγαπητά μου αδέλφια, αυτός ο άνθρωπος είναι αξιόπιστος στα μάτια του Θεού. Ο Θεός τον εμπιστεύεται να του δίνει και να του ξαναδίνει και να του ξαναδίνει και να μην σταματάει να του δίνει. Τι να του δίνει? Τα πάντα. Διακονίες, χαρίσματα, καρπό, αποτελέσματα, ευλογία, δόξα. Να του δίνει, να του δίνει, να του ξαναδίνει και μην σταματάει. Γιατί? Γιατί τον εμπιστεύεται. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θέλει μέσα από αυτή τη χάρη που έκανε ο Θεός στην καρδιά των Κορινθίων να βάλει προθυμία στο να δίνουνε, προνοεί τα καλύτερα για αυτούς ώστε να τα εκπληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο, με χαρά, όχι με εξαναγκασμό ή με λύπη, με αφθονία, ώστε να απολαμβάνουν αυτά τα οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει για αυτούς, που είναι τρομακτικά και τα ξαναδιαβάζω. Πάσαν χάριν στη ζωή τους, Κύριε μου. Θέλω να είμαι έτσι, αδερφοί. Πάσαν χάριν στη ζωή τους. Με τους ανθρώπους. Με το Θεό. Με τον εαυτό τους. Με το εισέρχεσαι. Όχι να τσακώνεσαι και να σε δέρνουνε. Αλλά να ευλογείς και να σε ευλογούνε. Όχι να θυμώνεις και να αγριεύεις και να σε περιφρονούνε, αλλά να είσαι γλυκός και τρυφερός και να σε αγαπάνε. Πάσαν χάρη. Και επιμένω, πάσαν χάρη στην προσωπική ζωή, στην οικογενειακή ζωή, στην εκκλησιαστική ζωή, στη ζωή με τους πλησίων μας και στη ζωή με τους εχθρούς μας. Ο Θεός ειρηνεύει και τα άγρια ζώα υπέρ των ανθρώπων που τον αγαπάνε. Και έχουμε παράδειγμα. Το Δανιήλ μέσα στο λάγκο των λεόντων. Τα ημέρεψε ο Θεός με τον άγγελο που έστειλε. Ο Θεός να μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, αυτή την επίγνωση για να ζητάμε και να προσφέρουμε με αγάπη, αλλά πάντοτε εν το ονόματι του Χριστού, πάντοτε σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, όχι με τη δική μας γνώμη, με τη δική μας άποψη, με τη δική μας υπερηφάνεια και αλαζονία, με τη γνώμη του Ευαγγελίου. Πάσαν χάρη, ώστε πάντοτε και για κάθε πράγμα να υπάρχει αυτάρκεια εις το να περισσεύομεν εις παν έργων αγαθών. Ο δε χορηγών σπόρων εις το σπήροντα και άρτων προς τροφήν, προσεύχεται και εύχεται ο Απόστολος Παύλος, ήθε και να χορηγήσει και να πληθύνει το σπέρμα σας και να ευξήσει τα γεννήματα πια της δικαιοσύνης σας. Ποιας δικαιοσύνης? Όχι της ανθρώπινης, που είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Σου δώσα, δώσε μου, πάρε συναλλαγές ανθρώπινες. Της δικαιοσύνης εν Θεώ. Της δικαιοσύνης του Χριστού. Με ανοιχτή καρδιά. Και αν ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Κορινθίους, καθώς έχει προνοήσει τα καλύτερα για αυτούς, σήμερα ο Θεός προσεύχεται για μας, που επίσης και ακόμη περισσότερο
έχει προνοήσει τα καλύτερα για μας. Εύχομαι, λέει ο Χριστός, προσεύχομαι. Εύχομαι, λέει ο Παύλος, εύχομαι, λέω και εγώ σε εσάς. Στο όνομα του Χριστού, ο Θεός όχι μόνο να σας χορηγήσει, αλλά και να σας πληθύνει το σπόρο σας για να σπέρνετε με αυθονία και με χαρά και να αυξήσει την καρποφορία της δικαιοσύνης του Θεού στη ζωή σας. Να σας αυξήσει σε χαρά, σε ευτυχία, σε ευλογία, ο καρπός σας να είναι εισαγιασμόν και το τέλος σας ζωή αιώνιος. Αλληλούια. Μεγάλο μυστικό, αδελφοί. Φοβερή αποκάλυψη του Αποστόλου Παύλου που αποκαλύπτει ο Θεός βέβαια σε μας. Ένας χριστιανός κακομοιρής, μέσα στην κρίνια, μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στην πίκρα, μέσα στη δυστυχία, και ένας χριστιανός χαρούμενος, μέσα στην ευλογία, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού. Και αυτό εξαρτάται από σένα και από μένα. Από μας εξαρτάται. Γιατί ο Θεός θέλει απόλυτη ευλογία στη ζωή μας. Αλλά ή μπορεί, και αυτό εξαρτάται από μας, ή δεν μπορεί, που και αυτό πάλι εξαρτάται από μας. Αμήν. Αμήν. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να πλατείνει την καρδιά μας. Ο Θεός να μας βάλει μέσα μας αυτό το ηλαρό δότη και το σπείροντα με αυθονία, αλλά όχι με συναισθηματική φόρτιση. Τον καημένο, δώσ' του ένα ευρώ. Στα φανάρια περνάω, το φουκαρά, δώσ' του 2 ευρώ. Όχι έτσι, αδερφοί. Ούτε 1, ούτε 2, ούτε 10, ούτε 1000. Αλλά εν το λόγο, επί το λόγο του Κυρίου. Με έργο και με αλήθεια θα αγαπάμε. Όχι μόνο με έργο. Μόνο με έργο δεν έχει νόημα. Εργάζομαι, δίνω, προσφέρω, όχι. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έτσι δηλαδή όπως θέλει ο Θεός. Όχι έτσι όπως θέλεις εσύ και εγώ, αλλά έτσι όπως θέλει ο Θεός. Με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ώστε πλουτιζόμενοι κατά πάντα, ακούτε αδερφοί, πλουτιζόμενοι κατά πάντα εις πάσαν γενεοδορία σας, η οποία έχει και ένα άλλο μεγάλο αποτέλεσμα. Εργάζεται ευχαριστίαν εις το Θεό. Εργάζεται δοξολογία εις το Θεό. Δηλαδή η προσφορά σου με αυθονία και με αγάπη, κάθε είδους προσφοράς, επαναλαμβάνω, πνευματική, φυσική, υλική, η προσφορά σου με αυθονία και με αγάπη έχει σαν αποτέλεσμα από πολλά στόματα να υπάρχει ευχαριστία και δοξολογία εις τον Θεό. Δοξάζεται ο Θεός δηλαδή από πολλά στόματα, διότι η διακονία της υπηρεσίας αυτής όχι μόνο προς αναπληρεί τις στερήσεις των Αγίων, τις ανάγκες των Αγίων, αλλά και περισσεύει αυτή η υπηρεσία δια πολλών ευχαριστιών προς τον Θεό, επειδή δοκιμάζονται στην διακονία ταύτην, απολαμβάνοντες την προσφορά σου οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, δοξάζουν το Θεό, ευχαριστούν το Θεό και δοξάζουν τον Θεό για την όχι καλοσύνη σου. Δεν είναι αυτό. Όχι επειδή είσαι σπάταλος, γενναιόδωρος. Όχι, δεν δοξάζουν γι' αυτό. Δεν δοξάζεται γι' αυτό ο Θεός.
Δεν ευχαριστούν γι' αυτό το Θεό, αλλά δοξάζουν το Θεό για την υποταγή σου εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και την ομολογία σου για τη γενεοδορία αυτή προς αυτούς και προς πάντας που μεταδίδεις. Άρα η δόξα του Θεού δεν είναι ότι κάνεις καλά έργα, αλλά ότι υποτάσσεσαι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί με γενεοδορία, με χαρά, με αγάπη, με αφθονία προσφέρουμε, ευχαριστούν όλοι το Θεό και δοξάζουν το Θεό, όχι γιατί είσαι καλός άνθρωπος ή κακός, αλλά γιατί υποτάσσεσαι με χαρά στο Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι το Ευαγγέλιο της θυσίας και της προσφοράς. Και έτσι, γιατί δια της δεήσεως της υπέρ των προσφερόντων, εν προκειμένου των Κορινθίων, οι αδελφοί στα Ιεροσόλυμα έχουν τόσο αγάπη, έχουν τόσο ευχαριστία μες στην καρδιά τους, τόσο ευγνωμοσύνη μες στην καρδιά τους, τόση δοξολογία προς τον Θεό, επειδή προσφέρατε με προθυμία και με πλήρη εκπλήρωση της προσφοράς σας, με χαρά και με αφθονία, ώστε επιποθούνε, όχι απλώς ποθούνε, επιποθούνε να σας δούνε, να σας αγκαλιάσουνε, γιατί γίνατε πλησίον σε αυτούς, γιατί τους αισθανθήκατε πλησίον σας, γιατί τους αγαπήσατε σαν πλησίον σας, αλλά ιδιαιτέρως σαν αδελφούς σας, με την αγάπη που ο Χριστός αγαπάει. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός τι κάνει, προσφέρει. Τι προσφέρει, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Είμαι έτοιμος να σας προσφέρω τα πάντα. Και αν ζητάτε κατά το θέλημά μου, εάν δηλαδή η προσφορά σας είναι σύμφωνη με το λόγο μου, τότε να ξέρετε ότι σας ακούω, και αν ξέρετε ότι σας ακούω, ό,τι ζητάτε θα λαμβάνετε. Και αν αγαπάτε με έργο και με αλήθεια, τότε και πάλι θα έχετε παρησία, ώστε ό,τι και αν ζητάτε θα γίνεται. Να λοιπόν ο άνθρωπος του οποίου οι προσευχές πάντοτε ακούγονται. Να και ο άνθρωπος του οποίου οι προσευχές ποτέ δεν ακούγονται. Προσεύγεται, 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 καμία απάντηση. Γιατί? Γιατί δεν αγαπάει με έργο και με αλήθεια, και γιατί δεν περπατάει κατά το θέλημα του Θεού. Αλλά περπατάει με έργο, άρα χωρίς την υποταγή, την υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού, περπατάει με την καλοσύνη του, με τη στριμάδα του, με τη γνώμη του, με τη λογική του, αλλά όχι με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σας επιποθούνε λοιπόν για την υποταγή σας στο Ευαγγέλιο και διακρίνουν σε σας την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού. Κύριε, όχι πάσαν χάριν, όπως λέει, ή μάλλον επεξηγητικά, πάσαν χάριν, αλλά και την υπερβάλλουσα χάρη του Θεού. Σκεφτείτε, αδελφοί, ένα χριστιανό που ζει με το ζόρι κατά χάριν, από την κρίνια του, την καρμιριά του, την πίκρα του, τα παράπονά του, και έναν αδελφό που ζει μέσα στην υπερβάλλουσα χάρη του Θεού. Ποιος θέλεις να είσαι? Εγώ θέλω να είμαι ο δεύτερος. Δεν είμαι, κάνε με Θεέ μου. Θέλεις? Αδελφοί, οι διαφορές είναι μεγάλες, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες. Η γραφή είναι γραμμένη και ο λόγος του Θεού θα μένει στον αιώνα. Αλλά αν έχει κάποια ιδιαίτερη δύναμη, είναι τις έσχατες αυτές ημέρες.
που μας αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού. Μας φανερώνει το Λόγος του Θεού, όχι για να τον μάθουμε και να τον διαβάζουμε και να τον κηρύττουμε, αλλά για να τον εκτελούμε. Θέλω, αλλά πρώτος ο Θεός θέλει. Και εσείς και εγώ και όλοι μας να ζούμε μέσα στην υπερβάλλουσαν χάρη του Θεού. Θα σας πω κάτι, πουθενά άλλου δεν το λέει αυτό, νομίζω. Την υπερβάλλουσα χάρη του Θεού. Υπερβάλλουσα χάρη του Θεού. Χαρίζεται. Χαρίζεται σε αυτούς που προσφέρουν πνευματικά, φυσικά και υλικά με χαρά, εκουσίως όχι με λύπη και ανάγκη, και με μεγάλη αυθονία, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Καινούρια οδό ανοίγει ο Θεός μπροστά μας μέσα στην υπερβάλλουσα χάρη του Θεού. Ας την εκλέξουμε, αδελφοί. Και να το πω πιο σωστά, όχι μόνο να την εκλέξουμε, αλλά και να την εξητήσουμε. Γιατί στους εξητούντας ο Θεός γίνεται μισθαποδότης. Και επιτρέψτε μου να πω, να την εξητήσουμε φανερά ενώπιον όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Θέλεις να σου χαριστεί να ζεις σε αυτή την υπερβάλλουσα χάρη? Σήκω στο χέρι σου, αδερφέ. Το ζητάς? Το ζητάμε, Κύριε. Το ζητάμε. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Και είναι χαρισμένο μόνο με μία βασική προϋπόθεση. Όχι από καλοσύνη. Όχι από υπερηφάνεια. Όχι από εξυπνάδα. Αλλά εις υποταγήν του Ευαγγελίου. Θέλουμε να προσφέρουμε πνευματικά, φυσικά και υλικά με χαρά, εκουσίως, όχι με λύπη και εξανάγκης, και με αυθονία. Να σπέρνουμε με αυθονία, γιατί γνωρίζουμε ότι θα θερίζουμε με αυθονία. Και όταν θερίζουμε με αυθονία, πολλά θα απολαμβάνουμε, τι? Την υπερβάλλουσα χάρη του Θεού, και θα έχουμε και πολλά να ξανασπέρνουμε. Και όταν ξανασπέρνουμε πιο πολλά, θα θερίζουμε πιο πολλά. Πιο πολλά θα απολαμβάνουμε, υπερβάλλουσα χάρη του Θεού, και πιο πολλά θα έχουμε να σπέρνουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με ιδιαίτερη έκφραση ευγνωμοσύνης στο Θεό τελειώνει: «Χάρις δε εις τον Θεό». Αυτό είναι χάρις του Θεού. «Δια την ανεκδίγητον αυτού δωρεά». Για αυτή τη δωρεά που δεν υπάρχουν λόγια να εκφραστεί. Ποια είναι αυτή η δωρεά? Η ανεκδίγητος, η υπερβάλλουσα χάρις του Θεού, που σήμερα με επίγνωση της αληθείας επί το λόγο του Κυρίου τη ζητάμε, τη θέλουμε. Πατέρα, χάρισέ μας τη, σε μας, στις οικογένειές μας, στην Εκκλησία, στον κάθε έναν ξεχωριστά, ακόμη και σε όλη την πατρίδα μας. Αμήν.